Δραματικός ήταν ο επίλογος για ένα 35χρονο από τη Σλοβακία που έφτασε στην Κρήτη με την οικογένειά του για το μήνα του μέλητος. Οι στιγμές ευτυχίας κράτησαν μόλις λίγες ώρες, καθώς χάθηκε στην ταραγμένη θάλασσα, η οποία λίγο έλειψε να καταπιεί και τη σύζυγό του. Το ζευγάρι που είχε μαζί του και ένα παιδάκι περίπου 7 ετών αψήφισε την κόκκινη σημαία και τα κύματα παρά το γεγονός ότι στην περιοχή έπνεαν άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Ούριξε μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί του. Η γυναίκα του πρόλαβε και βγήκε και αυτός δεν πρόλαβε να βγει. Μπήκαν στο νερό για να κολυμπήσουν με μοιραίες συνέπειες, ενώ ευτυχώς το παιδάκι έμεινε στα ρηχά. Η κυρία ίσως θα προλάβαμε και την τραβήξαμε λίγο έξω. Εδώ πέρα είναι πολύ επικίνδυνη η θάλασσα, έχει δίνες και δεν πρόλαβε να βγει έξω. Είχε παρασύρει η θάλασσα βαθιά. Τη γυναίκα τη χτύπησε το κύμα εδώ πέρα στα βράχια και βγήκε έξω. Ο άντρας τώρα τον είχε παρασύρει βαθιά. Δεν τον έβλεπε. Και το λιμενικό δεν τον έβλεπε, κανένα δεν τον έβλεπε. Κάπου τον είχε τράβηξει μέσα η θάλασσα, αλλά είχε χτυπηθεί μάλλον ο άντρας της, από ό,τι κατάλαβα από σήμερα το πρωί που μάθαμε. Ήταν χτυπημένο σε κάποιο βράχο, είχε χάσει τις αισθήσεις του. Γι' αυτό και δεν έγινε κάτι, ας πούμε. Κύματα και θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το ζευγάρι στα νυχτά. Η περιπέτεια έληξε γρήγορα για τη γυναίκα, η οποία έπεσε πάνω στα βράχια. Εργαζόμενοι από γειτονικό κατάστημα κατάφεραν να την ανασύρουν ελαφρά τραυματισμένη. Ο 35χρονος όμως χάθηκε στα κύματα και το σκοτάδι. Ο δε σύζυγος κάλεσε από ό,τι είπαν αυτό το δεσμάτι σε βοήθεια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποιος να μπει μέσα, γιατί εκείνη την ώρα δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, κάποιος ειδικός, ήταν ένας σερβιτόρος ο οποίος φοβήθηκε να κάνει οτιδήποτε και σε χρόνο πάρα πολύ γρήγορα χάθηκε μέσα στα κύματα τα αφρισμένα. Μετά από 5 λεπτά περίπου δεν μπορούσαμε να το βρούμε, δηλαδή και να βουτούσαμε ακόμα δεν φαινόταν πουθενά. Έγινε πάντως προσπάθεια όλη τη νύχτα. Ναι, και οι άνθρωποι της ΕΜΑΚΑΣ ασχοληθήκανε και το λιμεναρχείο και οι πάντες ασχοληθήκανε, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Παρά τις ολονύχτιες έρευνες δεν υπήρξαν σημάδια ζωής μέχρι τα ξημερώματα, όταν τα κύματα έβγαλαν το άψυχο κορμί του στα βράχια, περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του. Ο άνθρωπος ήταν τραυματισμένος στο κεφάλι, κλεισμένος βέβαια, σε μία βραχώδη αυτή, τον τραβήξαμε λίγο έξω, έτσι ώστε να μην χτυπάνε τα κύματα. Μόλις το προηγούμενο Σάββατο, μια νεαρή αλλοδαπή τουρίστρια έχασε τη ζωή της στην ίδια περιοχή. Το περιστατικό είχε σημειωθεί και πάλι εκτός του ωραρίου απασχόλησης των ναυαγοσωστών. Αυτό το ωράριο σας λέω ότι εμείς φέτο, μόνο φέτο, στην περιοχή Βόρεια, Σταλίδα, Μάλια και Ηράκλειο Γούβες έχουμε κάνει 58 διασώσεις, εκ των οποίων οι 7 έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, αλλά ευτυχώς είχαν αίσιο αποτέλεσμα. Δεν είχαμε κανένα πνίγμα. Όλα τα περιστατικά, τα 2-3 που έχουν γίνει, έχουν γίνει στις πρώτες πρωινές ώρες ή μετά το απόγευμα τις 6 ώρα, 6.30 που έχει στο ωράριο των επόμενων.